Και ελάτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, επειδή είναι και αρκετά μεγάλη συνέντευξη, να ακούσουμε τον ίδιο τον πρόεδρο του ΔΣ, το αναγνωστήριο ΕΜΟΥΣΕ, τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο, τι λέει για το θέμα του βιβλίου φυσικά, της έκδοσης, για τον χορηγό έκδοσης, αλλά και για όλα όσα σκέφτονται και μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Φανταστείτε δηλαδή να έχουμε από τα μέσα και μετά του καλοκαιριού εκδηλώσεις που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν τροποτινά σε φυσιολογική μορφή, αλλά να έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε και δύο λαμπρές παρουσίες, που ήδη η πρόσκληση η πρώτη έφυγε και απαντήθηκε θετικά, την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Καταρίνα Σάκελαροπούλου, και την πρόεδρο της Επιτροπής 1821-2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Καταλαβαίνετε, αυτό για την αυμαχία του Γέροντα και την μεγάλη επέτειο θα είναι πραγματικά λαμπρή ημέρα και γιορτή. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά για όλα αυτά τι είπε ο κύριος Παναγιώτης Γιαμαίος. Μπορεί να έχουμε βιώσει όλα αυτά, αλλά δεν πάβει να είναι μια χρονιά ορόσημο, αφού συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Και επειδή πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν και μας χαροποιούν μέσα στα τόσα άλλα θλιβερά, εμείς σήμερα καλέσαμε τον πρόεδρο του αναγνωστηρίου ΕΜΟΥΣΕ, τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο, και για να μας πει ευχάριστα πράγματα και εξελίξεις, αλλά και για να πούμε την σκέψη μας, την νοσταλγία μας, του ότι τι ωραία επαιτειακή εκδήλωση θα είχαμε ζήσει 25 Μαρτίου, αν δεν συνέβαινε αυτό. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Είναι πράγματι έτσι όπως τα λέτε. Η χρονιά δυστυχώς δεν κυλάει έτσι όπως την είχαμε οραματιστεί. Πολλές εκδηλώσεις και του αναγνωστηρίου έχουν άλλες ματαιωθεί, γιατί δεν μπορείς να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, και άλλες θα μετακινηθούν, πιστεύοντας ότι καλοκαίρι και φθινόπωρο η πανδημία θα έχει υποχωρήσει και θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, τις οποίες έχουμε προγραμματίσει από πέρσι. Είναι γεγονός ότι ο Μάρτιος, ο μήνας των εκδηλώσεων, της κορύφωσης των εκδηλώσεων, ήταν για μας εδώ πολύ κακός. Είμαστε συνεχώς στο βαθύ κόκκινο. Ζούμε αυτή την φοβερή εμπειρία της αποδιοργάνωσης και της στασιμότητας σε όλους τους τομείς. Όμως ευελπιστούμε ότι προϊόντος του χρόνου και έτσι όπως προχωρούν οι εμβολιασμοί και αλλάζει ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες, θα έχουμε, πιστεύω, προς το τέλος του καλοκαιριού τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί εντάξει, εμείς κάτι κάνουμε. Όπως είπατε, για την έκδοση του, είναι μια επαιτειακή έκδοση αυτό το βιβλίο του αναγνωστηρίου, που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο τίτλος είναι «Η Κάλυμνος», όπως το βλέπετε, στην Επανάσταση του 1821. Υπάρχει ένα κενό. Φαντάζομαι σε όλους τους τόπους, όλοι στο σχολείο, δημοτικό, σε όλες τις βαθμίδες, μαθαίνουμε την ελληνική ιστορία, αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Όμως δεν υπάρχουν κεφάλαια, ενότητες που αφορούν την τοπική ιστορία. Τι έγινε δηλαδή την περίοδο εκείνη, σε κάθε νησί, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη. Δεν θα μπορούσε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, να συμπεριληφθεί σε ένα εγχειρίδιο, σε ένα σχολικό βιβλίο, που οι ενότητες είναι μετρημένες και τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν αυτά που πρέπει να διδαχτούν. Μπορεί όμως μέσα στην ετήσια αυτή εκπαιδευτική διαδικασία να αφιερωθεί και μια ώρα, δύο ώρες από τον εκπαιδευτικό να ασχοληθεί, να διδάξει, να κατευθύνει τα παιδιά του και στην τοπική ιστορία. Και αυτό είναι ένα βοήθημα τέτοιο, το οποίο πληροφορεί και τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κάλυμνο από το 1750, πάμε λίγο πριν,
κατά την Επανάσταση του 1821 και λίγο μετά από αυτή. Ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι αποκομμένα μόνο τα γεγονότα και από το παρελθόν, αλλά και πρέπει να έχουν κάποια σύνδεση και με το μέλλον της εποχής εκείνης. Είναι δύο βιβλιαράκια. Το ένα έχει και θεατρικό μέσα, με 5 πράξεις θεατρικές που δραματοποιούν τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής. Το έχω χωρίσει σε 2, άλλο για το δημοτικό και άλλο για το γυμνάσιο Λύκειο, για ευνόητους λόγους. Και αυτό το μικρό είναι καθαρά το ιστορικό κομμάτι που θα μοιραστεί στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του νησιού μας, που διδάχτηκαν φέτος την νεότερη ελληνική ιστορία. Δηλαδή, οι μαθητές της 6ης, οι μαθητές νομίζω της 3ης Λυκείου και προφανώς οι μαθητές της 3ης Γυμνασίου. Ναι. Λοιπόν, κάπου 750 κομμάτια θα μοιραστούν στους μαθητές. Ο καθένας θα πάρει το δικό του. Έτσι, με αυτή τη κίνηση, θα πάει ένα τέτοιο βιβλίο σε κάθε σπίτι περίπου. Καταλαβαίνετε, σε κάθε οικογένεια. Οπότε θα δοθεί η δυνατότητα και στους γονείς να μελετήσουν και να μάθουν κάποια πράγματα για την ιστορία την τοπική. Αυτό θα δίδεται στις βιβλιοθήκες των σχολείων μας και στους εκπαιδευτικούς. Οπότε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής μπορεί να αντλήσει πολύτιμα στοιχεία ιστορικά από αυτό το βοήθημα, αλλά και αν θέλει να ανεβάσει μια θεατρική παράσταση που θα αφορά γεγονότα τοπικά, μπορεί να πάρει κάποια σκηνή από εδώ μέσα. Και μπορεί και να το ανεβάσει όλο, που είναι 5 σκηνές που αγκαλιάζουν όλο αυτό το φάσμα των γεγονότων της εποχής εκείνης. Ευχαριστούμε τον χορηγό έκδοσης. Εκεί θα καταλήξουμε, γιατί ναι, απλώς, ναι, αν δεν ήταν ο χορηγός κυρία Κουκιαΐνη, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Η συμβολή του είναι καθοριστική, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί χωρίς χρήμα, χωρίς χορηγία δεν γίνεται κάτι σήμερα. Το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι ζούμε δύσκολες καταστάσεις και οικονομικές, το βλέπουμε όλοι, το ζούμε. Η καιρή είναι ζωφερή, έχει πληγεί σοβαρά και η οικονομία, και πράγματι για αυτή τη χορηγία, σε αυτές τις μέρες τις δύσκολες που περνάμε, του είμαστε, κυρίου Μιχάλη, ευγνώμονες. Ευγνώμονες, το υπογραμμίζω. Ασφαλώς όλη η ευρύτερη οικογένεια των ψαρομπάδων είναι κοντά μας πάντα, και ο συγχωρεμένος ο Τάκης, η Σεμίραμις, τα παιδιά τους, αλλά και ο Μιχάλης μας, όσες φορές χτυπήσαμε την πόρτα του, πάντοτε με χαρά, με χαμόγελο και με ικανοποίηση ανταποκρίνεται στα κατά καιρούς αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Γιατί χωρίς αυτόν, χωρίς τη στήριξή του, αυτό δεν θα υπήρχε τώρα. Είναι έκδοση του αναγνωστηρίου, την οποία όμως επιχορήγησε, χρηματοδότησε καλύτερα, ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου Ψαρομπάς. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Κύριε Πρόεδρε, με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλιωμά, με τις δράσεις του, εντάχθηκε μέσα, ναι, στην Επιτροπή και στα 200 χρόνια δράσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ναι, γιατί και η Κάλυμνος μπαίνει σε αυτό το συλλογικό, στο συλλογικό προγραμματισμό, ναι, τον συνολικό, τον εθνικό, τον εθνικό, ναι, και θα περάσει μέσα στις δράσεις της Επιτροπής του Ελλάδα 2021. Ευχάριστο είναι αυτό. Εμείς με τη σειρά μας περιμένουμε να μας δοθεί η δυνατότητα, με βάση βέβαια και τις εξελίξεις, να γιορτάσουμε με λαμπρότητα φέτος το μεγάλο ιστορικό γεγονός που γιορτάζουμε κάθε χρόνο, την αυμαχία του Γέροντα. Έχουμε να έχουμε λαμπρές παρουσίες. Κοιτάξτε, επειδή γίνεται λόγος γι' αυτό, εμείς ως αναγνωστήριο
στείλαμε πρόσκληση και στις δύο κυρίες, και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί φέτος τα γεγονότα, οι εορτασμοί είναι τόσο πυκνοί που και οι δύο θα δέχονται άπειρες προσκλήσεις από όλα τα μέρη της Ελλάδος να παραστούν και να τιμήσουν τις όποιες εκδηλώσεις. Αν δεν κάνεις εγκαίρως αυτή την πρόσκληση για να καταγραφεί στο ιδιαίτερο γραφείο και των δύο και να υπάρχει στο ημερολόγιο ότι για αυτή την ημερομηνία, για αυτή την εορτή έχουμε δεχτεί από αυτό το σωματείο αυτή την πρόσκληση, μετά και να θέλεις, δεν θα μπορούν να έρθουν γιατί θα έχουν κλείσει κάπου αλλού. Και είναι λογικό. Με αυτή την έννοια το κάναμε. Έχω την πεποίθηση, ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησαν οι ιδιαιτέρες και των δύο, η ιδιαιτέρα και ο ιδιαίτερος, ότι θα έρθουν. Δεν βγάλαμε δελτίο τύπου γιατί δεν είναι επίσημο. Μου το είπαν και οι δύο. Είναι μεγάλο το βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τις ημέρες εκείνες, γιατί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πολλές υποχρεώσεις. Μπορεί να έχει, ας πούμε, έναν επίσημο προσκεκλημένο, έναν πρόεδρο άλλου κράτους, έναν πρωθυπουργό, να έχει πολιτικές εξελίξεις, να η πανδημία ακόμη να μην έχει υποχωρήσει. Δεν μπορεί από το. Όμως, καταρχήν, με πολύ θερμά λόγια, ναι. Επιθυμία της είναι να έρθει. Εκτός και αν. Εκτός και αν. Αυτά όμως δεν επισημοποιούνται 4 μήνες πριν. Αυτό θα γίνει όταν πλησιάζει η ημερομηνία του εορτασμού και θα φύγει επίσημη πρόσκληση με το πρόγραμμα που θα έχουμε καταρτήσει όλοι μαζί, οι φορείς, φαντάζομαι, από το επαρχείο. Τον έπαρχό μας. Γιατί αυτός ο εορτασμός έχει από το 1987 επισημοποιηθεί, τότε την ευθύνη την είχε ο νομάρχης Ρόδου, που σημαίνει ο περιφερειάρχης σήμερα, και κατ' επέκταση, αφού μιλάμε για περιφέρεια, ο έπαρχος Καλλίνου. Άρα η πρόσκληση, η επίσημη του νησιού, θα φύγει από το επαρχείο μας. Εμείς κάναμε μια κίνηση προνοητικότητας, δηλαδή να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο, έχει εκφραστεί αυτή η επιθυμία, μακάρι να υλοποιηθεί. Γι' αυτό και δεν επισημοποιήσαμε κάτι με δελτίο τύπου, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα. Όσο θα γίνει και σε ένα σύντομο διάστημα, ώστε να υπάρχει ο χρόνος και για εγώ προετοιμασίας, ναι. Έτσι, με την βεβαίουσα λαμπρότητα. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο πριν ασθενήσει, νοσήσει, και με τον κύριο Μουσέλη. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Πρέπει, αν θέλουμε κάτι καλό να κάνουμε, να συνεργαστούμε κάποιοι φορείς, να αναδείξουμε το νησί σε όλη τη χώρα, αλλά και έξω από αυτήν. Να κάνουμε κάτι καλό, επειδή είναι η χρονιά αυτή τέτοια. Να μην είναι τόσο λιτός αυτός ο εορτασμός της συναυμαχίας του Γέροντα φέτος, με την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Επαναστάσεως. Φέτος πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Η ναυμαχία του Γέροντα ήταν το μεγαλύτερο γεγονός στη θάλασσα, ναυτικό, και η μεγαλύτερη νίκη μας, γιατί για τον Ναυαρίνο είναι άλλη ιστορία, εκεί τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο τον αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι, οι προστάτηδες δυνάμεις. Αλλά εδώ συγκρούστηκαν καθαρά οι ελληνικές δυνάμεις, 70 πλοία με 250 περίπου των Τουρκοαιγυπτίων. Και είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη, την θριαμβευτική νίκη. Αυτό, αφού το έχουμε εμείς τη δυνατότητα ως νησί να το εορτάζουμε, δεν πρέπει να του δώσουμε τη μεγαλύτερη λαμπρότητα που μπορεί να δοθεί, τουλάχιστον φέτος. Ναι. Έχει αυτό. Αυτές είναι οι σκέψεις μας. Εμείς ως αναγνωστήριο έχουμε κάποιο πλάνο. Τώρα θα πάρουν τα πράγματα τη σειρά του. Ναι.
Ο κύριος, ήταν από τις κύριο... ευχάριστες συνεντεύξεις, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Έχουμε ανάγκη να έχουμε και κάτι διαφορετικό, ναι, μέσα στη θλιβερή δισογραφία την καθημερινή. Ζούμε μια καταχνιά. Έτσι. Και ψυχική και οικονομική και κοινωνική και ακόμη και ο καιρός πολλές φορές συμβάλλει σε αυτό. Καλύτερα. Εντάξει. Καλύτερα. Ναι. Με την ευκαιρία αυτή που είστε εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Υψηλάντη τον Βασίλη, τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Ελλήνων, γιατί με δική του παρέμβαση, με δικό του αίτημα, μας εστάλησαν οι εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 52 βιβλία, τα οποία ήδη είναι στη θέση τους. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτό το ενδιαφέρον. Είναι αξιόλογες, όπως αντιλαμβάνεστε, εκδόσεις και εμπλουτίζουν ήδη την βιβλιοθήκη μας. Έχουμε πολλούς, έχουμε, κυρία Κουκιαίνη, πάρα πολλούς και προημερών λάβαμε άλλα βιβλία και άλλοι θέλουν να μας στείλουν και έχουμε αυτό το πρόβλημα πάνω. Έχουν γεμίσει οι αποθήκες και οι διάδρομοι με κούτες βιβλίων. Το πρόβλημά μας είναι, το ξέρετε, ότι πρέπει να επιστρέψει η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στο χώρο τους ή κάπου αλλού για να μας δοθεί η δυνατότητα να βγάλουμε από τα κουτιά χιλιάδες βιβλία που δεν μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και να είναι διαθέσιμα στο κοινό μας. Αυτό είναι. Να πούμε ότι αυτό το μικρό υπάρχει, αν θέλουν οι διευθυντές των σχολείων, η δυνατότητα να πηγαίνω στα σχολεία, στις τάξεις των παιδιών, αν ξεπεραστεί μετά το Πάσχα το πρόβλημα, να το παρουσιάζω με PowerPoint, μια ωραία παρουσίαση, να μείνει κάτι στα παιδιά. Και παράλληλα θα τους δίδετε δωρεάν αυτό το κομμάτι. Ναι. Πάντα έτσι να βρίσκουμε λύσεις, πάντα να βρίσκουμε τους φίλους που θα βοηθούν και θα επιλύουν καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να προκαλούν. Η Κάλυμνος έχει μια παράδοση στους ευεργέτες και στους χορηγούς. Έχουμε παράδοση, έχουμε ανθρώπους που είναι κοντά στα σωματεία και κοντά στην κοινωνία και προσφέρουν πάρα πολλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές και αθόρυβα, χωρίς να επιδιώκουν κάτι, το κάνουν μέσα από την ψυχή τους και τους ευχαριστούμε όλους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον κύριο Ψαρομπά, γιατί μας βοήθησε πράγματι να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να κυκλοφορήσει φέτος που είναι η χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Των 200 χρονών. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα, με υγεία.